Πάμε στον πρόεδρο των οικολογών, Γιώργο Περδίκη. Κύριε Περδίκη, σας χαιρετώ. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Πολλά. Με υγεία. Και στις τηλεθεάτριες και τηλεθεατές σας. Λοιπόν, εσείς είχατε την όποια ενημέρωση σε σχέση με το διορισμό ως Επιτρόπου Περιβάλλοντος στελέχους των οικολόγων, κύριε Περδίκη. Εμείς ως κίνημα οικολόγων να σας πω ότι πήραμε χτες μια απόφαση να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτός ο διορισμός έγινε χωρίς την δική μας τη σύμφωνη γνώμη και δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση συμμετοχή ή στήριξη της κυβέρνησης. Παραμένουμε αντιπολίτευση, πράσινη, επικοδομητική, κριτική αντιπολίτευση. Ναι, το λέω επειδή, ξέρετε, είχε προηγηθεί η συνέντευξή σας στην εφημερίδα Καθημερινή, που είχατε πει ότι θα μπορούσε να υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας να είστε στην κυβέρνηση. Είχατε πει ότι αν ο πρόεδρος Δημοκρατίας αποδεχθεί τις βασικές θέσεις του κινήματος οικολόγων, είμαστε ανοιχτοί για συμμετοχή στην κυβέρνηση. Και ο χθεσινός διορισμός, έτσι από πολλούς συναδέλφους, κρίθηκε ότι, αν θέλετε, είναι το στίγμα αυτής της συνεργασίας. Γι' αυτό. Καλά, δεν άκουσαν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας οι συνάδελφοί σας χθες τις δηλώσεις του το απόγευμα, το βράδυ. Εντάξει, λέω ότι προηγήθηκε, ναι. Είπε ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα στο πρόγραμμα του. Το πρόγραμμα του, λέει, είναι το κοινωνικό του συμβόλαιο με τον κυπριακό λαό. Ναι. Και είναι και πολύ ευχαριστημένο με τους 10 μήνες της διακυβέρνησης. Το κύριο Νικολόγο εζήγησε αυτό το πρόγραμμα. Και το βρήκε λιπές. Το βρήκε προεκλογικά λιπές, το βρήκε και μετεκλογικά λιπές. Ναι. Καταψηφίζοντας τον προϋπολογισμό. Συνεπώς, η απάντηση βγαίνει από τελείω τα γεγονότα. Ναι. Αλλά τι ήταν αυτό που σας έκανε εσάς να δηλώσετε ότι θα μπορούσε να το στηρίξετε? Θα άλλαζε δηλαδή το πρόγραμμα του και να έρθει να βρείτε τις δικές σας αρχές? Αν το κάνει η ερώτηση, η δημοσιογραφική ήταν αυτή. Ναι, ναι. Πόσο μάλλον το τοπικό ενδεχόμενο να αλλάξει τις θέσεις του και να συμφωνήσει μαζί σας, η απάντηση είναι ότι εμείς δεν έχουμε παροπίδες, δεν έχουμε αναφυλαξία σε οποιοδήποτε πολιτικό χώρο ή προσωπικότητα πολιτική. Αν συμφωνήσει μαζί μας, έχουμε όλη την καλή διάθεση να συνεργαστούμε και να στηρίξουμε την πολιτική για το καλό του τόπου και του λαού. Μάλιστα. Τώρα, επειδή έχει ξεκαθαρίσει ακριβώς και μετά την συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής του κινήματος, κύριε Περδίκη, θέλω να σταθούμε τώρα σε ό,τι και έχει ιδιαίτερες ευαισθησίες το κίνημα οικολόγων, στάτου περιβάλλοντος. Έχουμε διορισμό Επιτρόπου Περιβάλλοντος, στελέχους των οικολόγων, που αντιλαμβάνομαι ότι έχει και έντονη θέση και στον ΑΚΑΜΑ. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε ότι τεχταίνεται, αν έχει σχέσεις. Μαζί σας το συζήτησε η κυρία Θεοσίου αυτόν τον διορισμό? Σας πήρε τηλέφωνο να σας πει ότι έχω αυτή την πρόταση, πώς το βλέπετε? Αργά το βράδυ της προηγούμενης νύχτας. Κυριακή βράδυ. Μάλιστα. Όταν το ενημερώθηκε και βέβαια να πω ότι είχα προλάβει να αναφέρω στον πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι δεν θέλουμε το κίνημα οικολόγων να διορίσει άτομο από μέρους του κίνηματος των οικολόγων. Άρα πήρε πρώτα εσάς ο πρόεδρος να το συζητήσει μαζί σας, αν είχατε κάποιον να προτείνετε για επίτροπο περιβάλλοντος? Ναι. Μια θέση που εσείς θεωρείτε ότι ήταν στους οικολόγους, αυτός ο πρώτος διορισμός, αλλά δεν θεωρείτε ότι είναι κομμάτι πολιτικής? Ναι. Αυτό έγινε το 2006. Ναι. Από το 2006 μέχρι σήμερα αυτός ο θεσμός έχει δώσει όσα έπρεπε να ή θα μπορούσε να δώσει και έχει προπολού περάσει για μας την ιστορία. Δηλαδή, ναι. Πόσο μάλλον τώρα έχουμε γενική διεύθυνση περιβάλλοντος μέσα στο Υπουργείο. Ακριβώς. Τώρα χρειαζόμαστε μέτρα, χρειαζόμαστε αποφάσεις, δεν χρειαζόμαστε, βέβαια χρειαζόμαστε δεντροφυτεύσεις και ενημέρωση του κοινού και δραστηριότητες ενημέρωση του χαρακτήρα. Είναι και αυτά σημαντικά, αλλά αυτό που πρέπει να κάνει η κυβέρνηση είναι να πάρει αποφάσεις. Ναι. Όχι να παίρνει διακοσμητικού χαρακτήρα. Κύριε Περδίκη, πείτε μου λίγο, όταν επικοινωνήσαμε μαζί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, αντιλαμβάνουμε την ίδια μέρα, νωρίτερα την Κυριακή, σωστά? Ναι, σωστά. Η συζήτηση είχε να κάνει μόνο για τον Επίτροπο Περιβάλλοντος ή ενδεχομένως και για το Υπουργείο? Αυτή τη στιγμή είχε πρόθεση να... Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Αγροτικής Ανάπτυξης και Γεωργίας. Μου ζήτησε να του δώσω ονόματα για Επιτρόπο Περιβάλλοντος και του είπα ότι δεν θα σου δώσω ονόματα για Επιτρόπο Περιβάλλοντος από το κίνημα οικολόγων και δεν θέλουμε να διορίσεις άτομο. Ναι. Και του εξήγησα και τη θέση μου. Όπως είχα την ευκαιρία να το εκπλήσω τη θέση μας για τον Επίτροπο Περιβάλλοντος και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής
περιόδου τις δύο-τρεις συναντήσεις που είχαμε κάνει. Εμείς δεν υποστηρίζουμε πλέον το θεσμό του Μητρόπου Περιβάλλοντος. Παρ' όλα αυτά, δεν σας άκουσε, κύριε Περδίκη, επειδή δεν θέλατε να δώσετε όνομα και ούτε θέλετε διορισμό από το κίνημα σε σχέση με αυτό το χαρτοφυλάκιο. Και μετά σας πήρε το στέλεχος των Νικολόγων και σας ενημέρωσε και Θεοδοσίου ότι της έγινε αυτή η πρόταση. Αυτό θεωρείτε ότι σας παράκουσε ο Πρόεδρος ή δεν έχετε πλέον σχέσεις, δεν θεωρείτε στέλεχος η κυρία Αντωνία Θεοδοσίου. Να πω το τετριμένο ότι είναι η αρμοδέα του Πρόεδρου να αποφασίσει και το βάζει στους συνεργάτες του, έτσι. Ναι. Είναι μία συνεργάτης του Πρόεδρου, σύμβουλος ουσιαστικά είναι, δεν είναι εκτελεστικό μέρος της κυβέρνησης, δεν αποτελεί μέρος της κυβέρνησης. Έχει όμως την πολιτική σημασία ένας τέτοιος διορισμός και σίγουρα δεν είναι κάτι το οποίο θέλαμε εμείς και υπάρχει μία... Άρα το μεταφέρατε και στην κυρία Θεοδοσίου τη δυσαρέσκειά σας. Τα ξέρει η κυρία Θεοδοσίου. Η κυρία Θεοδοσίου απάντησε στον πρόεδρο θετικά, γνωρίζοντας ότι ήταν αρνητική η τοποθέτηση δική μας. Ναι. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Περδίκη, επειδή οι αλλαγές έγιναν, επικεντρωνόμαστε στον ακόμα, οι εξελίξεις είναι εκεί, περιμένουμε μελέτες κλπ. Και συζητήσεις. Είχαμε χθες και μια ανακοίνωση από τον κύριο. Από τον, είναι σε αφιπηρέτηση τώρα ο διευθυντής του Τμήματος Δασών, ο κύριος Αλεξάνδρου. Πώς βλέπετε τον νέο διορισμό της κυρίας Παναγιώτου, μέχρι πρώτην ως Επιτρόπος Περιβάλλοντος ήταν, συνδυαστικά και με την κυρία Θεοδοσίου που διορίστηκε τώρα Επιτρόπος Περιβάλλοντος? Εμείς έχουμε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την Παρασκευή πρέπει να ξέρετε. Ναι, για το θέμα του ΑΚΑΜΑ. Έχουμε ετοιμάσει ένα... για τον ΑΚΑΜΑ, ναι. Αποκλειστικά για τον ΑΚΑΜΑ. Έχουμε να του πούμε πάρα πολλά. Και για αυτά που έγιναν και για αυτά τα οποία πρέπει να κατεδαφιστούν, αλλά και για την αλλαγή της φιλοσοφίας του σχεδιασμού για το λεγόμενο Εθνικό Δασικό Πάρκο ΑΚΑΜ. Συνεπώς, θα περιμένουμε μετά την Παρασκευή να μιλήσουμε και θα σας πούμε πράσινη ειλικρίνεια μετά την Παρασκευή, αν ο πρόεδρος κατάλαβε αυτά που θα του πούμε και αν έδειξε συνένεση και διάθεση προβληματισμού τουλάχιστον. Δεν σπέβδω να πω αν αποδέχτηκαν τις θέσεις μας. Θα δούμε. Να. Πάμε με θετική σε διάθεση. Σχέση, κύριε Περδίκη, σε σχέση με την απόφαση του Προέδρου να οδηγήσει στην πόρτα εξόδου τον Υπουργό Γεωργίας, τον κύριο Ξενοφόντος. Εσείς θεωρείτε ότι ήταν τέτοια η απόδοσή του ή τα όσα έπραξε ή δεν έπραξε για τον ΑΚΑΜΑ που του στήχησαν? Ή μήπως ήταν ο απόδειο που πήρε ο Σράκος? Γι' αυτό πρέπει να ρωτήσετε τον πρόεδρο που πήρε την απόφαση του σε σχέση με τον, με τον υπουργό. Εμείς ξέρω ότι ήμασταν ίσως το μοναδικό πολιτικό το οποίο έθεσε ζήτημα πολιτικών ευθυνών για τον προηγούμενο υπουργό Γεωργίας και ελέγχεται, πιστεύω, είπαμε ότι ελέγχεται για το γεγονός ότι έσπευσε πριν ακόμα ενημερωθεί σφαιρικά να τοποθετηθεί στην πρώτη του επίσκεψη ουσιαστικά αδειάζοντας την επιχειρηματολογία των περιβαλλοντικών οργανώσεων, που αποτελεί ότι σε μεγάλο βαθμό είναι βάσιμη. Συνεπώς, εμείς θεωρούμε ότι είχε πολιτικές ευθύνες ένα βαθμό πολιτικών ευθυνών ο κύριος Ξενοφόντος, αλλά δεν καταλάβαμε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι λόγω αυτών των ευθυνών που κατέληξε στην απόφαση να τον αντικαταστήσει. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα κύριε Περδίκη, περιμένουμε σε σχέση με τον ΑΚΑΜ. Οι παρεμβάσεις του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και δημόσιες για το θέμα ήταν αμφίσιμες. Δηλαδή υπήρχαν και σωστές παρεμβάσεις και σωστές τοποθετήσεις. Υπήρχαν όμως και τοποθετήσεις, οι οποίες απομένουν να εξηγηθούν. Έχουμε πολλές απορίες για τις τοποθετήσεις του για τον ΑΚΑΜΑ, τις οποίες ελπίζουμε να μας λύσουμε. Και για το χαλούμι, κύριε Περδίκη, σας απασχολεί το χαλούμι, ο φάκελος? Ναι. Αυτό είναι άλλο σοβαρό. Ναι. Για το οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε κάποια ώρα. Λοιπόν, αλλά, κύριε Περδίκη, άρα συνοψίζοντας, εσείς έχετε να πείτε για τον ΑΚΑΜΑ μετά την Παρασκευή, που θα είναι παρουσία ποιον, του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, εσείς και ποιοι άλλοι θα είναι σε σχέση με τον ΑΚΑΜΑ? Θα είναι μια μεγάλη εκπροσώπηση μολών του κινήματος. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν. Έχουμε θεματική επιτροπή για τον ΑΚΑΜΑ. Έχουμε εμπειρογνώμονες. Όχι, από πλευράς ενώ της κυβέρνησης, εκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν ξέρω τι θα είναι η νέα Υπουργός Περιβάλλοντος. Θα δούμε. Μπορεί να είναι και η κυρία Θεοδοσίου. Σας ευχαριστώ αυτό πολύ. Αυτό είναι θέμα του Πρόεδρου, Κάτια. Σωστό, θα απλά για να δούμε. Κέσσαρι. Να ενημερωθεί ο καθένας, να ξέρουμε ποιος έχει την ενημέρωση για να την τροφοδοτήσει στην άλλη πλευρά. Αυτό μας είναι να του θέσουμε επιτακτικά τις θέσεις μας για τον ΑΚΑΜΑ. Θα δώσουμε σκληρή μάχη για τον ΑΚΑΜΑ.
και θα προσπαθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις να σταματήσουμε την καταστροφή. Η καταστροφή δεν είναι μόνο τα έργα, αγαπητή Κάτια. Είναι και η χρήση των έργων. Πρέπει να αλλάξει εντελώς η χρήση αυτών των δρόμων. Δεν μπορεί να είναι δρόμοι οι οποίοι θα χρησιμοποιούμε κατά κόρον από ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα. Πρέπει να περάσουμε στα δημόσια χρήση αυτοκίνητα και στην οργανωμένη επίσκεψη στον ΑΚΑΜΑ. Είναι πρωτίστως προστατευόμενη περιοχή. Δεν είναι αξιοθέατο. Κατανοητό, κύριε Περδίκη. Θα τα δούμε. Είπαμε να ολοκληρωθεί αυτή η συζήτηση, η ανταλλαγή απόψεων ή που είμαστε, να δούμε και τι γίνεται επί του εδάφους στον ΑΚΑΜΑ. Και θα επανέλθουμε την ερχόμενη εβδομάδα. Σας ευχαριστώ πολύ επί του παρόντος. Σας χαιρετώ. Και καλή χρονιά. Δεν σας είπα στην αρχή. Τώρα, η Γεωργία εδώ, η τηλεθεατή.